Γεια σας. Καταρχήν ευχαριστούμε για την τιμή να μας προσκαλέσουν οι διοργανωτές σε αυτό το συνέδριο που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προηγηθεί. Το περσινό ήταν στη Θεσσαλονίκη, όπου πάλι είχαμε πάρει μέρος. Εγώ θα περιοριστώ στο θέμα, δηλαδή ποιες θεσμικές παρεμβάσεις έγιναν από πέρσι, που είχαμε μιλήσει πάλι στο ανάλογο συνέδριο, στο Salonica Electronics 2017, όσον αφορά τις τεχνολογικές προκλήσεις και θα εστιάσω στις τεχνολογικές προκλήσεις που αφορούν την ψηφιακή τηλεόραση και το ψηφιακό ραδιόφωνο. Είναι γεγονός ότι η πολιτεία αυτή τη χρονιά δεν μας άφησε να πλήξουμε. Δηλαδή, υπήρξαν σημαντικές παρεμβάσεις, θα τις αναφέρω επιγραμματικά και μετά θα τις δούμε μία-μία. Υπήρξαν σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν. Ξεκινάω από το πρώτο. Έχει προχωρήσει η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών γενικού περιεχομένου. Το γνωρίζετε αυτό. Βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επιλογής αυτών που θα είναι υπερθεματιστές. Δεύτερον, έγινε η ολοκλήρωση του διεθνού συντονισμού, δηλαδή καθορίστηκαν, ακόμα και μετά το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα που πρόκειται να δοθεί, όπως είπε η κυρία Σγόρα, το 2020 ή με ένα περιθώριο ανοχής 2 ετών, καθορίστηκαν οι συχνότητες με τις όμορες χώρες που ανήκουν στην ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα. Τρίτον, βγήκε σε διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης για τροποποίηση του χάρτη συχνοτήτων. Θα το δούμε σε λεπτομέρειες. Τέταρτον, βγήκε σε διαβούλευση σχέδιο νόμου της κάλυψης των λεγόμενων λευκών περιοχών. Των περιοχών δηλαδή που τα νοικοκυριά σε αυτές τις περιοχές δεν έχουν δυνατότητα να δουν ψηφιακή τηλεόραση και ξέρετε ότι είναι αρκετά τα νοικοκυριά αυτά. Ως προς το ραδιόφωνο, έγινε η δημοσίευση, τα είπε η κυρία Σγόρα προηγουμένως, έγινε η δημοσίευση του χάρτη συχνοτήτων του ψηφιακού ραδιοφώνου και έγινε και η προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης του παρόχου δικτύου του ψηφιακού ραδιοφώνου. Έχουμε λοιπόν 6 παρεμβάσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Θα τις δούμε σύντομα μία-μία. Ως προς την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Είχα πει και πέρσι στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης ότι αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα της ιδιωτικής τηλεόρασης στη χώρα μας. Γνωρίζετε ότι δεν υπήρχαν επί σχεδόν 30 χρόνια άδειες κανονικές για την τηλεόραση. Γνωρίζετε επίσης ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε αποφασίσει ότι η παράταση του καθεστώτος των προσωρινών αδειών είναι αντισυνταγματική. Μετά τη συγκρότηση της σύνθεσης του ΕΣΟΡΟΥ, έγινε συζήτηση και αποφασίστηκε να γίνει ο διαγωνισμός, έγινε ο διαγωνισμός και έχουμε αυτή τη στιγμή, το αποτέλεσμα είναι 7 άδειες, ήταν να δοθούν γενικού περιεχομένου, είχαμε 6 συμμετοχές. Θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Έγινε μεγάλη συζήτηση και στους κόλπους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, όπου κληθήκαμε και εμείς και η Ντίτζια και άλλοι, για το πόσα τηλεοπτικά προγράμματα χωρούν σε κάθε πολυπλεξία. Η συζήτηση ήταν μεγάλη και έγινε δυστυχώς, κατά την άποψή μου, μόνον για το τεχνικό κομμάτι. Αλλά και εκεί στο τεχνικό κομμάτι ακούστηκαν πολύ μεγάλες υπερβολές, όχι από εμάς πάντως. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα... Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, υπάρχει όμως στο περιοδικό που εκδίδει ο εκδοτικός οίκος που μας φιλοξενεί, το Δεκέμβριο του 2016, υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο ακριβώς για αυτό το θέμα, πόσα HD κανάλια χωρούν σε ένα τηλεοπτικό stream, ονομάζεται, του Θανάση Κυριακόπουλου.
Έχει αρκετά τεχνικά στοιχεία, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και όσοι μπορέσουν, νομίζω ότι θα είναι αναρτημένο στο περιοδικό ψηφιακή τηλεόραση, όσοι μπορέσουν θα είναι καλό να το διαβάσουν. Δεν θα προχωρήσω παραπέρα. Ως προς το οικονομικό σκέλος, δηλαδή την οικονομική βιωσιμότητα των σταθμών ή την οικονομική βιωσιμότητα σε σχέση με την αγορά. Εκεί δεν έγινε μεγάλη συζήτηση. Βλέπουμε από το αποτέλεσμα ότι έχουμε 6 συμμετοχές για 7 άδειες. Και οι 6 συμμετοχές πρέπει να κριθούν από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πρέπει να κριθούν αν υπάρχει οικονομική επάρκεια για να αντέξουν αυτή την αδειοδότηση για τόσα χρόνια. Υπήρξαν θύματα από αυτό το καθεστώς ανομίας που υπήρξε. Υπήρξαν θύματα στην τηλεόραση. Να σας αναφέρω μόνο 2 παραδείγματα, το Alter και το Mega. Αυτό οφειλόταν στο ότι, κατά την άποψή μου, στο γεγονός ότι ουσιαστικά δεν είχαν τη δυνατότητα αυτά τα μέσα να χρηματοδοτηθούν για αυτό που έκαναν. Χρηματοδοτούνταν, πάλι κατά την άποψή μας, για άλλους λόγους. Για συμφέροντα άλλου τύπου αυτών που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Το κόστος, λοιπόν, έπεσε όμως στους εργαζόμενους. Τόσο στο Alter όσο και στο Mega, όσο και εμέσως, θα έλεγα εγώ, και στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Υπήρξε μια έμεση αιτία που έκλεισε η ΕΡΤ αυτά τα 2 χρόνια. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ήταν πιο τυχεροί, έχουν ξαναβρει τη δουλειά τους και η ΕΡΤ επαναλειτουργήσε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους εργαζόμενους του Μέγκα. Άλλα θέματα που πρέπει να εξεταστούν είναι ταυτόχρονη εκπομπή Standard Definition και High Definition. Γνωρίζουμε ότι περίπου ένα 20-25%, είναι επίσημα στοιχεία αυτά, του πληθυσμού έχουν τηλεοράσεις παλαιού τύπου που δεν είναι σε θέση να δουν το High Definition. Η πολιτεία και σε αυτό έχει πάρει μια απόφαση ότι μέχρι το 2020, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονη εκπομπή Standard Definition και High Definition στα κανάλια γενικού περιεχομένου. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να δούμε είναι το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα, μελλοντικό. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Εξήγησε και η κυρία Σγόρα πριν. Και τέλος, το DVB TAF2, όπου κατά την άποψή μου η απόφαση που πρέπει να ληφθεί έγκαιρα, τουλάχιστον 2-3 χρόνια πριν εφαρμοστεί, αν θα πάμε δηλαδή σε πομπούς DVB TAF2 έναντι του DVB TAF που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να καθοριστεί μετά το αποτέλεσμα του συνόλου των αδειών που θα δοθούν σε παρόχους περιεχομένου και εννοώ και της γενικού περιεχομένου και τις θεματικές. Ο Διεθνής Συντονισμός. Θα πω σύντομα ότι φαίνεται ότι υπήρξε μια επιτυχής διαπραγμάτευση και συμφωνία με τις όμορες χώρες, τη ΕΝΤΙΦ, δηλαδή της Ανατολικής Ευρώπης, του ψηφιακού μερίσματος, στο International Forum, που είναι το αρμόδιο για την περιοχή μας. Η Ελλάδα φαίνεται να αποκτά ισορροπημένο δίκτυο 7 πολυπλεξιών μετά την απόδοση και του δεύτερου ψηφιακού μερίσματος. Τουλάχιστον αυτές τις ανακοινώσεις έχουμε μετά το διεθνή συντονισμό που έγινε. Εκφράζουμε ένα παράπονο. Το Υπουργείο μας είχε πει ότι σύντομα θα υπάρξει παρουσίαση των συμφωνιών που έγινε στους όλους τους ενδιαφερόμενους. Ανοιχτή παρουσίαση δεν έχει γίνει ακόμα. Ενώ είναι αρκετός καιρός που έχει γίνει ο Διεθνής Συντονισμός. Η τροποποίηση του χάρτη συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης. Στις 17 Απριλίου του 2018, δόθηκε στους παρόχους δικτύου, δηλαδή ουσιαστικά στην ΕΡΤ Ντίτζια και ίσως και κάποιους άλλους, προς διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης για τροποποίηση του χάρτη συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης. Αυτό το σχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και βελτιώνει κάποιες ατέλειες που υπήρχαν στον προηγούμενο χάρτη. Προβλέπει επίσης 12 νέα κέντρα εκπομπής για να αυξήσει την κάλυψη.
σε ορισμένα σημεία. Από 156 δηλαδή τα κέντρα γίνονται 168 και προβλέπει επίσης αύξηση ισχύως πάλι για να ενισχύσει την κάλυψη σε υπάρχοντα σημεία. Είναι όπως λέω στη σωστή κατεύθυνση, έχουμε κάνει ήδη τα σχόλιά μας και βεβαίως δεν καλύπτει τις λευκές περιοχές που ήταν το μεγάλο πρόβλημα που είχε ο προηγούμενος χάρτης συχνοτήτων. Όμως, προχωράμε παρακάτω, υπάρχει μια άλλη παρέμβαση για την κάλυψη αυτών των λευκών περιοχών, δηλαδή των μόνιμων κατοίκων που ανήκουν σε αυτές τις λεγόμενες λευκές περιοχές, δηλαδή από τις περιοχές που δεν βλέπουν ψηφιακή τηλεόραση λόγω προβλημάτων του χάρτη συχνοτήτων. Βγήκε λοιπόν στη διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου της κάλυψης των λευκών περιοχών. Είναι σε διαβούλευση από τις 23 Φεβρουαρίου και λήγει την επόμενη Παρασκευή, στις 23 Φεβρουαρίου λήγει την επόμενη Παρασκευή στις 9 Τρίτου. Τι προβλέπει αυτό? Είναι συνέχεια ενός προγράμματος που έχει ήδη εφαρμοστεί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και ορισμένα ακριτικά νησιά, όπου το κάθε νοικοκυριό που αποδεικνύεται ότι δεν βλέπει ψηφιακή τηλεόραση λόγω προβλημάτων του χάρτη συχνοτήτων, επιδοτείται με ένα ποσό, με ένα κουπόνι, ας το πούμε έτσι, των 100 ευρώ, 100 συμφιπιά είναι, και πηγαίνει σε κάποιον πάροχο, ο οποίος μπορεί να του προσφέρει με έναν εναλλακτικό τρόπο τηλεόραση στο σπίτι του. Το πιο σύνηθες παράδειγμα είναι οι δύο συνδρομητικές πλατφόρμες οι δορυφορικές, δηλαδή η Nova και η Cosmote. Εκεί έχουν απευθυνθεί οι περισσότεροι. Το ίδιο πάει να εφαρμοστεί για το σύνολο πλέον των νοικοκυριών που έχουν μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται στις λευκές περιοχές. Το συνολικό κόστος εμείς το υπολογίζουμε, δεν αναφέρεται, συνολικά περίπου στα 40 εκατομμύρια και φαίνεται από την διαβούλευση ότι θα βρεθούν τα χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Φεύγουμε από την τηλεόραση και πάμε στο ψηφιακό ραδιόφωνο. Στο ψηφιακό ραδιόφωνο υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις που αφορούσαν μια συγκεκριμένη πλατφόρμα ψηφιακού ραδιοφώνου, το DAB+. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης του DAB+. Αναπτύσσονται οι σταθμοί σε ελεύθερο φάσμα. Είναι στην μπάντα των VHF, στην μπάντα 3 των VHF, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανεκμετάλλευτη. Το δεύτερο είναι ότι με εύκολο τρόπο καθιερώνονται σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας, εθνικής εμβέλειας όπως το λέμε, που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας σταθμός εθνικής εμβέλειας. Με έναν πομπό μπορούμε να βγάζουμε πολλά προγράμματα. Θα δούμε αργότερα πόσα. Έχουμε οικονομία στην ενέργεια, ακριβώς γιατί υποπολαπλασιάζονται οι πομποί που χρειάζονται να είναι πάνω σε ένα κέντρο εκπομπής. Δηλαδή, παλιότερα είχαμε έναν πομπό για κάθε σταθμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πομπό για πολλούς σταθμούς. Το βέβαιο είναι τουλάχιστον 9. Έχουμε οικονομία λοιπόν στην ενέργεια, στην ακτινοβολία, φιλικότητα στο περιβάλλον καλύτερη από πριν, εξάλληψη παρεμβολών και παρασίτων γιατί είναι ψηφιακό ραδιόφωνο. Έχουμε ψηφιακές ευκολίες που είναι από το να, αν ο σταθμός το μεταδίδει, ακούς ένα τραγούδι, μπορείς να βλέπεις την οθόνη στο καντράν του ψηφιακού ραδιοφώνου ποιος είναι ο συνθέτης, ποιος είναι ο ερμηνευτής κτλ. Διάφορες διαφημιστικές δυνατότητες βεβαίως. Ακόμα κάτι σημαντικό είναι ότι γίνεται πολύ εύκολο πια το traffic announcement, δηλαδή η αναγγελία σε συγκεκριμένες περιοχές για κάτι που συμβαίνει στους αυτοκινητόδρομους αυτής της περιοχής και να το ακούει μόνο αυτή η περιοχή. Ή να δοθούν πληροφορίες κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές.
υπάρχει ο διαχωρισμός πάροχου δικτύου με τον πάροχο περιεχομένου. Το ένα είναι που είναι σωστό και είναι και οδηγία ευρωπαϊκή. Το ένα είναι μια τεχνική λειτουργία, ο πάροχος δικτύου, το άλλο είναι ο πάροχος περιεχομένου, είναι μια άλλου τύπου λειτουργία. Και υπάρχει μειωμένο λειτουργικό κόστος, γιατί καταλαβαίνετε με τη μείωση του αριθμού των πομπών, αφού πολλοί σταθμοί θα μεταδίδονται από ένα πομπό, υπάρχει πολύ μειωμένο λειτουργικό κόστος. Τα μειονεκτήματα είναι αυτά τα μειονεκτήματα που υπάρχουν σε κάθε τι καινούργιο που εμφανίζεται. Υπάρχει ένα αρχικό κόστος κεφαλαίου για να στηθούν αυτοί οι καινούργιοι πομποί. Υπάρχει, από ό,τι έχουμε δει από άλλες χώρες, θα χρειαστεί μεγάλος χρόνος συνύπαρξης με τα FM, άρα η οικονομία που θα έχουν αυτοί που έχουν ένα σταθμό για κάποια χρόνια δεν θα μπορούν να κλείσουν τον πομπό των FM, θα πρέπει να λειτουργεί και ο πομπός των FM και ο πομπός του ψηφιακού ραδιοφώνου. Υπάρχει ένα κόστος νέων δεκτών για τους πολίτες σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας. Και το δυσκολότερο είναι οι δέκτες στα αυτοκίνητα. Στην Ελλάδα αλλάζουμε τα αυτοκίνητα σε πάρα πολλά χρόνια. Αν αρχίσουν τώρα να έρχονται τα αυτοκίνητα, θα έχουμε μια μεγάλη διείσδυση ψηφιακών δεκτών στα αυτοκίνητα σε αρκετά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθεί η αγορά από το αρμόδιο Υπουργείο και η εισαγωγή και τα λοιπά, για να μπορέσει να λειτουργήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή η μετάβαση. Στην Ευρώπη, έχω ένα πίνακα, δεν ξέρω αν είναι καθαρά αυτά που φαίνονται, θέλω να σας πω πολύ σύντομα τι γίνεται στην Ευρώπη. Με μπλε είναι οι χώρες που είναι πολύ ισχυρές στο ψηφιακό ραδιόφωνο, στο DAB. Βλέπετε την Αγγλία, την Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει κλείσει τα αναλογικά, είναι η μοναδική χώρα που έχει κλείσει το αναλογικό ραδιόφωνο. Με γαλάζιο χρώμα είναι αυτές που εδώ και αρκετό καιρό έχουν βγάλει DAB. Με ροζ χρώμα είναι οι χώρες που πολύ λίγο χρόνο έχουν βγάλει ψηφιακό ραδιόφωνο. Με κόκκινο χρώμα είναι οι χώρες οι οποίες περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Είναι και η Ελλάδα μέσα, παρότι όπως θα δούμε παρακάτω έχει ξεκινήσει η ΕΡΤ ψηφιακό ραδιόφωνο. Είναι ο χάρτης του 2017, γι' αυτό η Ελλάδα φαίνεται έτσι. Εδώ θα το πω σύντομα, είναι κάποια στατιστικά στοιχεία αυτός δεν φαίνεται καλά ο πίνακας, αλλά θα σας πω ότι είναι επάνω είναι αναχώρα πόσοι ραδιοφωνικοί δέκτες έχουν πωληθεί, ψηφιακοί ραδιοφωνικοί δέκτες. Έχουμε πολύ μεγάλα ποσά στην Νορβηγία βέβαια και στην Αγγλία. Από κάτω είναι πόσοι, σε τι ποσοστό των αυτοκινήτων υπάρχουν ψηφιακοί δέκτες. Βλέπετε ότι υπάρχει 98% στην Νορβηγία, αριστερά-αριστερά, και στην Αγγλία είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Τα ποσοστά αργότερα μειώνονται. Εδώ από κάτω είναι η κάλυψη σε ψηφιακό ραδιόφωνο σε κάθε χώρα. Πιο κάτω είναι οι αυτοκινητόδρομοι και πόσα χιλιόμετρα, δηλαδή χιλιάδες χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομων καλύπτονται με ψηφιακό ραδιόφωνο. Και τέλος είναι πόσοι ψηφιακοί δέκτες υπάρχουν στα νοικοκυριά σε κάθε χώρα. Θα τη δώσω την παρουσίασή μου και θα υπάρχουν και αυτοί οι πίνακες, θα είναι σε καλύτερη ποιότητα και ελπίζω να φαίνονται. Εδώ είναι επάνω είναι ο αριθμός των σταθμών εθνικής κάλυψης αναχώρα σε σχέση με τους DAB Plus, σε σχέση με τους σταθμούς τους αναλογικούς. Από κάτω είναι η κάλυψη σε DAB σε διάφορες χώρες και πιο κάτω είναι τι πρόκειται να κάνουν κάποιες χώρες που δεν είχαν ακόμα DAB και σκοπεύουν να εφαρμόσουν.
ο χάρτης συχνοτήτων ψηφιακού ραδιοφώνου, που είπαμε ότι βγήκε. Είναι υπουργική απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής με αριθμό 169, βγήκε στις 18 του 2018, δίνω και τον αριθμό του ΦΕΚ για όποιον τον ενδιαφέρει. Προβλέπει 33 περιοχές απονομής, ήταν 34 στην ψηφιακή τηλεόραση, είναι τα λεγόμενα allotments. Έχουν γίνει 33 γιατί η Θεσπρωτεία με την Κέρκυρα ενοποιήθηκαν για διάφορους λόγους που προέκυψαν από το διεθνή συντονισμό. Προβλέπει επίσης 165 σημεία εκπομπής, είναι πάνω κάτω τα ίδια με τις τηλεόρασεις, όχι ακριβώς τα ίδια, υπάρχουν και διαφορετικά σημεία, αλλά σε γενικές γραμμές είναι περίπου τα ίδια με τις ψηφιακές τηλεόρασεις. Η εκπομπή γίνεται στις συχνότητες 174 έως 230 στα VHF, 8 κανάλια, 5 έως 12 μπορούν να πάρουν μέρος στο ψηφιακό ραδιόφωνο. Κάθε κανάλι μπορεί να έχει 4 πολυπλεξίες, A, B, C, D. Κάθε πολυπλεξία διαθέτει 1,75, 7 MHz που είναι το κανάλι στα VHF δια 4, 1,75 και μπορεί να φιλοξενήσει λιγότερο, αυτό το 1,75 MHz, από 1,2 Mbps, 1200 kbps δηλαδή. Αυτό εμείς ας πούμε στην ΕΡΤ κωδικοποιούμε τους σταθμούς τους ραδιοφωνικούς με 128 kbps. Είναι μια πολύ καλή κωδικοποίηση για καλή ποιότητα και μουσικού ραδιοφωνικού σταθμού. Αν υποθέσουμε ότι όλοι... Μπορείς να το κωδικοποιήσεις και με λιγότερα και να έχει καλή ποιότητα. Αν υποθέσουμε ότι ένα στάνταρ είναι 128 kbps, σημαίνει ότι χωράν 9 σταθμοί μέσα σε μία πολυπλεξία. Ξαναλέω, ένα κανάλι έχει 4 πολυπλεξίες. Έχει αποδοθεί με αυτή την υπουργική απόφαση μία πολυπλεξία στην ΕΡΤ, Εθνικής Εμβέλειας, και μία για ιδιωτικούς σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας, που θα δοθεί με την αδειοδότηση των παρόχων δικτύου του ψηφιακού ραδιοφώνου. Με απόφαση της ΕΕΤΑΦΤΑΦ, το είπε και η κυρία Σγόρα, είναι η 840/3 στις 18 του 2018, γίνεται η αδειοδότηση των παρόχων δικτύου για 15 έτη. Δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα παροχής δικτύου για 15 έτη. Ενός παρόχου δικτύου για σταθμούς εθνικής εμβέλειας με τιμή εκκίνησης 1 εκατομμύριο ευρώ για τα 15 χρόνια, το τονίζω, ενός ή περισσότερων παρόχων δικτύου για σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας σε 33 περιοχές, προβλέπει 6 πολυπλεξίες περιφερειακής εμβέλειας στην Αττική, μόνο στην Αττική, από 3 σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο και Κεντρική Κρήτη, μιλάμε για Ηράκλειο δηλαδή, μία μόνο στη Χαλκιδική και από 2 σε όλες τις άλλες περιοχές, σύνολο 27. Ενδεικτικές τιμές εκκίνησης περιφερειακής πολυπλεξίας, να σας δώσω για 15 έτη μιλάμε, στην Αττική είναι 77.300 η κάθε πολυπλεξία, στη Θεσσαλονίκη 31.400, τονίζω για 15 έτη, και στο Καστελόριζο είναι η πιο φτηνή τιμή, είναι 100 ευρώ για 15 έτη. Καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι το κόστος τέτοιο για να σπρώξει κάποιον να γίνει πάροχος δικτύου, γιατί πρέπει να στήσει πομπούς, και είναι δύσκολο να βρει και πελάτες στο Καστελόριζο πολλούς για να καλύψει. Οι δοκιμαστικές εκπομπές της ΕΡΤ σε DAB+, από τις 5 πρώτου του 2018, συγγνώμη έχω κάνει λάθος, από τις 5 πρώτου του 2018, η ΕΡΤ εκπέμπει δοκιμαστικά στην Αττική, από τον Ημιτό, με έναν πομπό 300 βατ, μία πολυπλεξία, την 12C, στην πλατφόρμα DAB+, με 7 δημόσια προγράμματα. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, την Era Sport, το Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας και τον ήχο του καναλιού της Βουλής.
Σύντομα σκοπεύουμε, είμαστε οι πρώτοι που βγάζουμε ψηφιακό ραδιόφωνο DAB Plus στη χώρα μας, στην Αττική μόνο. Σύντομα θα ενεργοποιήσουμε δύο ακόμα πομπούς, ο ένας στην Πάρνηθα για να καλύψουμε μεγαλύτερο μέρος της Αττικής και ο άλλος στη Θεσσαλονίκη για να καλύψουμε το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στις αρχές του 2019 σχεδιάζουμε να ενεργοποιήσουμε 8 ακόμα πομπούς DAB Plus σε μεγάλα αστικά κέντρα, καλύπτοντας και κάποιους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Και τέλος, στο τέλος του 2019 με αρχές του 20, σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε πλήρες δίκτυο ψηφιακού ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Τελειώνοντας με το ραδιόφωνο, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα. Είπαμε και προηγουμένως ότι αύριο στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και χαίρομαι που παραβρίσκονται δύο κορυφαία μέλη, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, συζητείται το ζήτημα του Mega Channel. Αν θα συνεχίσει να εκπέμπει ή όχι. Θέλω να πω, είπα και πριν, ότι σε όλο αυτό τον πόλεμο που έχει γίνει, σε όλη αυτή την ανομία του καθεστώτος, υπήρξαν θύματα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Πιο χαρακτηριστικά ήταν το Alter, είναι τώρα το Mega. Στο ραδιόφωνο υπάρχουν πολύ περισσότερα θύματα. Όμως, τα θύματα δεν ήταν τα κανάλια. Ήταν οι εργαζόμενοι. Γιατί? Είναι χαρακτηριστικό το πρόβλημα του Mega, των εργαζομένων του Mega. Έχουν κάνει έναν τεράστιο αγώνα να κρατήσουν ζωντανό το κανάλι χωρίς να πληρώνονται επί πάρα πολλούς μήνες. Αυτός είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδιθεί από τους εργαζόμενους. Γιατί? Πρώτα απ' όλα κάνουν αυτόν τον αγώνα χωρίς να έχουν κανένα όφελος, τουλάχιστον άμεσο. Προσδοκούν μόνο το να σωθεί η δουλειά τους. Το όφελος είναι στις τράπεζες, οι οποίες πράττουν όλα αυτά τα χρήματα από τη διαφήμιση της λειτουργίας του Mega Channel και βεβαίως και στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι μειώνουν τα χρέη τους με αυτόν τον τρόπο, τα χρέη που άφησαν όλη αυτή την περίοδο. Εμείς έχουμε ένα οφειλόμενο χρέος, ως εργαζόμενοι της ΕΡΤ, ως ΕΡΤ, επειδή ζήσαμε στο πετσί μας αυτό το μαύρο. Το χρέος μας είναι να στηρίξουμε τους εργαζόμενους του Mega και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας αυτούς και θα τους στηρίξουμε με κάθε μέσο ό,τι μπορέσουν να μας ζητήσουν. Ζητάμε όμως και από την πολιτεία να μην τους αφήσει έρμεο σε κάποια συμφέροντα που προέκυψαν από αυτή την ανομία που είχε υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you.